Κυρίες και κύριοι φίλοι συνδρομητές, έχουμε επιστρέψει στο δασάκι της Άχνας εν αναμονή πλέον της έναρξης του αγώνα ανάμεσα στον Ερμή και την Αγία Νάπα. Παιχνίδι για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μια 7η αγωνιστική, η οποία θυμίζω χτες ξεκίνησε με τα παιχνίδια Δόξα Ομόνια 0-1 και ΑΕΚ ΑΕΛ 1-1. Σήμερα, πέρα από το παιχνίδι το οποίο ξεκινάει σε λίγα λεπτά, έχουμε τις αναμετρήσεις από ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση Οθέλος. Και αύριο κλείνει το πρόγραμμα με τον αγώνα του Απόλλωνα κόντρα στον Εθνικό. Το πανό που κρατούν εκεί οι δύο νεαροί αφορά την αγωνιστική, η οποία είναι αφιερωμένη στο Medical Alert. Όπως ξέρουμε, κάθε χρόνο η ΚΟΠΑ αφιερώνει μια αγωνιστική του πρωταθλήματος στην προβολή του έργου της Medical Alert κατά την είσοδο των ομάδων σε όλους τους αγώνες ανεξαιρέτως. Μικρά παιδιά θα μεταφέρουν πανό με προβολή του μηνύματος της Medical Alert. Σώζει ζωές, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουν να περάσουν μέσω της Ομοσπονδίας και μέσω των αγώνων του πρωταθλήματος οι θύνοντες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση, η ΚΟΠ ως η μεγαλύτερη ομοσπονδία στην Κύπρο, γνωρίζοντας ότι το ποδόσφαιρο προσελκύει το ενδιαφέρον ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα του τόπου, δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα και προπάντων σε ενέργειες που έχουν στόχο να βοηθήσουν την κοινωνία στον τομέα της υγείας. Γι' αυτό λοιπόν και η αγωνιστική είναι αφιερωμένη, αυτή η 7η αγωνιστική, στο Medical Alert. Είδαμε πλάνα και από τις κερκίδες, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι είναι λίγο σήμερα ο κόσμος γενικά στο δασάκι όσο αφορά την αναμέτρηση, περιμένοντας πλέον και την είσοδο των δύο ομάδων, βλέποντας εκεί στο βάθος τους φιλοξενούμενους. Έτσι, πορτοκαλί εμφανίσεις θα αγωνιστεί η Αγία Ανάπα στον αγώνα. Πλάνα και από την κεντρική κερκίδα με τους οπαδούς του Ερμή. Αναμένουν και αυτοί με τη σειρά τους την έναρξη του παιχνιδιού. Είπαμε, ο Ερμής είναι 8ος στη βαθμολογία με 7 βαθμούς. Στον πάγκο των δύο ομάδων υπάρχει γενικά ηρεμία. Έχει πάρει θέση και ο Άρης Κυριάκου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρη, περιμένουμε σε πολύ λίγο να μπουν μέσα οι ομάδες, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα του αγώνα, και είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Αυτό έτσι το αγωνιστικό πλέον, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως. Ναι, αναμένοντας και τους ποδοσφαιριστές που ήδη κατευθύνονται στην Φυσούνα εδώ δίπλα μας, περιμένουμε πως μπορούμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Τα αγωνιστικά δεδομένα τα προαναφέραμε πριν από λίγο και νομίζω πως είναι όλα έτοιμα για να δούμε τι θα μας παρουσιάσουν δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία, να θυμηθούμε πως παίζουν οι ΜΕΝ και οι ΔΕ, ξεκινώντας από την ομάδα του Ερμή, η οποία έχει κάτω από τα δοκάρια τον Μπογκαντίνοφ. Στην άμυνα, στα δύο άκρα είναι δεξιά ο Μουσταφά, αριστερά ο Σαμάρας, με Ουόν και Πίνα στα στόπερ. Εδώ είναι το αρχικό σχήμα για την ομάδα του Νικόδημου Παπαβασιλείου. Παουλίνιο και Ταραλίδη στα αμυντικά χαφ. Ντεαζεβέδο ως επιτελικός μέσος με Λουίς Μωράν και Ιμπραήμι στα δύο άκρα. Και ο Νίλο είναι στην κορυφή της επίθεσης για τους γηπεδούχους του Εθνικού, του Ερμή, εδώ στο γήπεδο του Εθνικού. Ως τυπικά γηπεδούχος ο Ερμή στο γήπεδο του Εθνικού. Θα παίζει εδώ για τα επόμενα δύο χρόνια, και την φετινή αλλά και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάμε να δούμε και την ομάδα της Αγίας Νάπας. Αθανασίου κατά από τα δοκάρια. Ο Ψιάνος με τον Φιλ Γκέιτ στα δύο άκρα της άμυνας. Σταθάκης Μαρκόφσκι τα στόπερ. Παναγιώτοφ και Φούσκο τα αμυντικά χάφ. Ο Αργεντίνος ο Πότσι είναι ο επιτελικός μέσος για την νεοφώτιστη ομάδα. Ο δανεικός από την Ανόρθωση Ζαχαρίας Θεοδόρου παίζει δεξιά και ο Κολοκούδιας με τον Χάμπερ. Αυτούς μπορούμε να τους δούμε να αλλάζουν και θέσεις κιόλας, να πηγαίνει δηλαδή λίγο πιο αριστερά ο Χάμπερ και στην κορυφή της επίθεσης ο Κολοκούδιας. Αλλά περιμένουμε ότι αυτή θα είναι η εντεκάδα της, μάλλον το αρχικό πλάνο και ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους. Δηλαδή ο Χάμπερ στην κορυφή της επίθεσης και στα πλάγια ο Κολοκούδιας. Λοιπόν, υπάρχει έτσι μια μικροκαθυστέρηση, περιμένοντας πλέον, έχει πάει και η ομάδα του Ερμή για να μπουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε εκεί στο πλάνο και τον πρόεδρο του Ερμή, τον Λούκα Φανιέρο. Πλάνα και από τις, είπαμε, τις κερκίδες. Έτσι, αρκετές οικογένειες έχουν έρθει να δουν το παιχνίδι και αυτοί είναι οι φίλοι της Αγίας Νάπας, είπαμε λίγοι τον αριθμό, που είναι στην κερκίδα των φιλοξενούμενων εδώ στο δασάκι. Να θυμίσω ότι στον Ερμή προέρχονται από την ήττα 2-1 με την Ομόνια στο Γάσιπι την προηγούμενη αγωνιστική, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Για την
φιλοξενούμενη ομάδα, ήττα επίσης το 0-1 από την ΑΕΚ εντός έδρας αυτό το παιχνίδι στο Τάσος Μάρκου. Δύο ομάδες που παίζουν πάλι Κυριακή την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε στις 2 του μήνα, 2 Νοεμβρίου, Κυριακή. Ο Ερμής πάει Λεμεσό στο Τσίριο για να παίξει με την ΑΕΛ και η Αγία Νάπα ταξιδεύει στη Λευκωσία για να παίξει με την Ομόνια. Ομόνια Αγία Νάπα, αυτό το παιχνίδι είναι 4 το απόγευμα την ερχόμενη Κυριακή, ενώ το ΑΕΛ Ερμής είναι στις 6 το απόγευμα η αναμέτρηση επίσης για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για την Αγία Νάπα πάντως τα δεδομένα έτσι όπως είναι στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα και σε αυτό το ξεκίνημα των 7 πρώτων αγωνιστικών, 6 πρώτων αγωνιστικών, 7 είναι η αποψινή, είναι αρκετά δύσκολα με δεδομένο ότι με ένα μόλις βαθμό καθίσταται αυτόματα ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον υποβιβασμό και αυτό είναι που θέλουν να διορθώσουν στην Αγία Νάπα, δηλαδή να κυνηγήσουν το νικηφόρο αποτέλεσμα απόψε, γενικά να κάνουν, να αρχίσουν να κάνουν ένα καλό σερί έτσι ώστε να πάρουν βαθμούς που θα τους επιτρέψει να αισιοδοξούν για την συνέχεια. Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο με νέο προπονητή ειδικά, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αμέσως από το απόψινό παιχνίδι. Βρέθηκε και η μπάλα του αγώνα, έτσι ώστε να έχουμε τελικά την είσοδο των δύο ομάδων. Είπαμε, υπάρχει μια μικροκαθυστέρηση. Να ο Θωμάς Μούσκος με βοηθούς τον Πανίκο Δημητρίου και την Αγγέλα Κυριάκου. Η τριάδα των διαιτητών και είσοδος τώρα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ερμής με την Αγία Νάπα με τις κλασικές εμφανίσεις και για τις δύο ομάδες. Είπαμε αγωνιστική, αφιερωμένη στο Medical Alert αυτή η 7η αγωνιστική. Γι' αυτό και είσοδος των δύο ομάδων με τον σχετικό πανό. Στα μεγάφωνα τώρα αναγγέλλονται οι εντεκάδες των δύο ομάδων, του Ερμή και της Αγίας Νάπας. Εμείς τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Οπότε περιμένουμε πλέον το πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Μούσκο, τον ρέφερι του αγώνα. Πάντως, με βάση την εικόνα που είχε η Αγία Νάπα την προηγούμενη αγωνιστική, πριν δηλαδή από την διακοπή του πρωταθλήματος, αναμένουμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Έδειξε ιδιαίτερα ανεβασμένη σε εκείνο τον αγώνα με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι έχασε καθυστερήσει από τον γκολ του Μπόλεβιτς με 1-0. Και αυτό ίσως να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα διαφοροποιήσει ακόμα προς το καλύτερο τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Ερμής, ο οποίος έπαιζε με παίκτη παραπάνω στο ΓΑΣΥΠΗ, δεν κατάφερε να κερδίσει την Ομόνια. Έχασε 2-1 τελικά σε εκείνη την αναμέτρηση. Και γι' αυτό και για τους γηπεδούχους ομάδων, για τους γηπεδούχους είναι σημαντικό το γεγονός να ανακάμψουν άμεσα. Είδαμε και τους διαιτητές εδώ με τον Θωμά Μούσκο, τον Πανίκο Δημητρίου και την Αγγέλα Κυριάκου. Οι δύο αρχηγοί, ο Ταραλίδης και ο Κολοκούδιας από πλευράς γηπεδούχων και φιλοξενούμενων. Τώρα περιμένουμε να στρίψουν και το νόμισμα εκεί να δούμε ποια αιστεία θα πάρει κάθε ομάδα. Μπογκαντίνοφ και Αθανασίου. Έλεγχος από τους δύο βοηθούς στα δίχτυα στις αιστείες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Αγία Νάπα στην σέντρα. Όντως έτσι είναι, θα πάνε οι φιλοξενούμενοι στη σέντρα. Ο Ερμής έχει επιλέξει αιστεία. Θα είναι αυτή στο βόρειο κομμάτι του γηπέδου. Στο νότιο θα είναι η Αγία Νάπα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Αυτός είναι ο Ελλαδίτης, ο Γρηγόρης Αθανασίου, ο πορτιέρος των φιλοξενούμενων. Με πολύ καλά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι η Αγία Νάπα δεν έχει κάνει νίκη ακόμα, έχει μόλις μία ισοπαλία. Εν τούτης, ο Αθανασίου έχει δείξει καλά στοιχεία σε αυτά τα πρώτα 6 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το απόψινό παιχνίδι εδώ στο δασάκι της Άχνας Ερμής. Αγία Νάπα με τους φιλοξενούμενους να είναι στη σέντρα. Περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα του κύριου Μούσκου. Και είναι ώρα πλέον να αρχίσει η αναμέτρηση. Αυτό γίνεται τώρα. Πρώτες μπαλιές είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα στα μετόπιστεν για τον Ψιάνο. Και πρώτο πλάγιο είναι για τον Ερμή. Από την αριστερή πλευρά με τον Ταραλίδη να πηγαίνει εκεί για να το εκτελέσει. Ο Ψιάνος. Βαλιά που βγαίνει σε ένα χώρο που είναι ο Πίνα, εύκολα θα βγάλει άμυνα εκεί για τον Ουόν. Τώρα μακριά από τα μετώπιστεν των γηπεδούχων.
Γιάννα Παμ θέλει να βγει στο προσκήνιο, έγινε το λάθος. Καραλίδης. Πάμε μια πρώτη βόλτα, μάλλον να δούμε εδώ αυτή τη φάση για τους φιλοξενούμενους με τον Κολοκούδια. Η σέντρα που βγαίνει, ο Ταραλίδης προ του Χάμπερ εκεί, έκοψε την μπάλα. Τώρα η βαθιά μπαλιά, ο Νίλο δεν μπόρεσε, πρώτη κεφαλιά που βγήκε από τον Σταύρο Σταθάκη. Παουλίνιο, όπως τα λέγαμε, ο Παουλίνιο είναι αμυντικό χάφο, Μουσταφά, δεξιμπάκ για τον Ερμή. Ο Νίλο, η πρώτη κίνηση εδώ με τον Αθανασίου να μαζεύει εύκολα. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα τώρα στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου. Όρθιοι και οι δύο τεχνικοί Άρη, νωρίς με το ξεκίνημα του αγώνα. Ναι, αυτός που ακούγεται περισσότερο είναι σαφώς ο προπονητής των φιλοξενουμένων, ο κύριος Κοσμά, που θέλει να πατήσει πάνω στο κομμάτι της ψυχολογίας. Αυτό άλλωστε διαβάζαμε και όλη τη βδομάδα που πέρασε. Γιατί είναι μόλις το πρώτο του παιχνίδι και θέλει και περιμένει καλύτερα τους ποδοσφαιριστές του να δείξουν κάποια πράγματα περισσότερα ώστε να κρατήσουν θέση στην 11η. Τουλάχιστον αυτοί που βρίσκονται στις 11 σήμερα θέσεις της Αγίας Νάπας ακούνε έντονα τον κύριο Κοσμά από τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Στον αντίποδα ο κύριος Βασιλείου ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ατομικές συστάσεις, απλά βρίσκεται μπροστά από τον πάγκο του Ερμή. Ωραία. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας η Αγία Νάπα έχει κερδίσει ένα πλάγι out. Είμαστε μόλις στο δεύτερο λεπτό συμπληρωμένο, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο βέβαια εδώ στο Δασάκι. Νικόδημος Παπαβασιλείου στον πάγκο των γηπεδούχων. Ανέλαβε και αυτός μετά το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ήδη έχουμε αρκετές αλλαγές προπονητών στις ομάδες μας. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και η συνέχεια. Ο Ερμής που έχει κατοχή με τον Ταραλίδη. Ο Ουόν πήγε να μπερδευτεί εκεί, πάτησε μπάλα τελικά. Πρώτου Χάμπερ θα βγάλει και μια παλιά, ψάχνει τον Ονίλο. Κεφαλιά από τον Σταθάκη, πρώτη, δεύτερη για τον Φούσκο. Πέρασε ο Αργεντίνος. Καλός χειριστής της μπάλας, έχει επιστρέψει στα της Αγίας Νάπας. Έλειπε από το παιχνίδι με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Αρχισφύριγμα, φαουλ είναι στον Θεοδόρου. Τεχνίδι αναγνωριστικό σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε φάση. Με την Αγία Νάπα να δείχνει πάντως ότι θέλει να βγει με αξιώσεις, να κυνηγήσει τουλάχιστον μια πρώτη καλή φάση στον αγώνα. Και αυτό θέλει να πράξει τώρα. Με ένα φάουλ από στημένη μπαλιά θέλει να απειλήσει την εστία του Μπογκαντίνοφ. Με φάουλ σε παρόμοιο σημείο έχει έρθει το... Για να δούμε εδώ τώρα τη φάση. Ωραία μπαλιά από τον Ζαχαρία Θεοδόρου, κεφαλιά στα μετώπισθεν έξω από την εστία του Μπογκαντίνοφ. Δεν ανησυχεί εδώ ο πορτιέρο του Ερμή. Και δίνει γρήγορα συνέχεια για τον Πίνα. Ο Σαμάρας πάλι λίγο πιο πίσω για τον Πίνα. Θέλουν να πιέσουν πιο ψηλά οι της Αγίας Νάπας. Προφανώς να εκμεταλλευτούν κάποιο λάθος από πλευράς του Ερμή. Ο οποίος έχει κατοχή με τον Παουλίνιο. Πίνα, Ταραλίδης. Ωραία μπαλιά για τον Σαμάρα. Δυνατή όμως δεν προλάβει ο Κωνσταντίνος Σαμάρας. Έκανε εκεί. Προσπάθησε μάλλον να κάνει την κούρσα προς την εστία των φιλοξενούμενων χωρίς εν τέλει να τα καταφέρει. Όλα αυτά και ενώ περιμένουμε τον Γρηγόρη Αθανασίου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και αυτό κάνει τώρα με το δυνατό βολέ στο πεντάλεπτο. Κεφαλιά από τον Σαμάρα. Ο Ουόν θα αφήσει για τον Μπογκαντίνοφ που βγαίνει και διώχνει μακριά εκεί που κινείται ο Ιμπραήμι. Ωραίο το τακουνάκι για τον Παουλίνιο. Βγαίνει μπροστά τώρα ο Ερμής. Η πάσα ο Παουλίνιο εκ νέου. Να δούμε αν θα κάνει κάποιο σουτ. Υποπίεση. Κρατάει μπάλα. Ψάχνει να βρει τον Ιμπραήμι. Θα προλάβει ο Σκοπιανός στο γύρισμα. Παραλίγο αυτό γκολ εδώ και κόρνερ. Να η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι. Είναι στο 5ο λεπτό για την ομάδα της Αραδίπου. Με τον Παουλίνιο και τον Ιμπραήμι. Ο τελευταίος κέρδισε κόρνερ τελικά. Πρώτο στο παιχνίδι για την ομάδα του Ερμή. Περιμένουμε εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Να η προηγούμενη φάση. Διώχνει όπως ο Πότσι. Τώρα εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Η κεφαλιά πάνω από την εστία με τον Ντεαζεβέδο. Αυτός πήρε την κεφαλιά. Λίγο πάνω από την εστία του Αθανασίου.
Καλή στιγμή και εδώ για τον Ερμή με τον Ντεαζεβέδο, τον επιτελικό μέσο του να πιάνει την κεφαλιά. Εδώ πάλι το κόρνερ για τους γηπεδούχους. Πρώτη κεφαλιά από τον Ουόν, δεύτερη από τον Ντεαζεβέδο. Στο έκτο λεπτό είχε δύο καλές στιγμές με τον Ιμπράιμι και τον Ντεαζεβέδο ο Ερμής. Ταραλίδης θα γυρίσει για τον Μπογκαντίνοφ. Ταραλίδης και πάλι, Μουσταφά, ο Ουόν, ο Νίλο τρέχει, ο Μαρκόφσκι πρώτος εκεί. Φούσκο, σκαυτή μπαλιά, ωραία. Ο Ουόν θα προλάβει πρώτου Θεοδόρου και υποπίεση θα παραχωρήσει το πλάγι. Ο Παναγιώτοφ ήταν αυτός και ο Θεοδόρου, να διορθώσω. Ο Θεοδόρου ήταν από την άλλη πλευρά. Ένα πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Πάει ο Φιλγκέιτ για να το εκτελέσει. Τώρα γίνεται αυτό. Παναγιώτοφ. Πίεση από τον Μουσταφά. Κρατάει ο Παναγιώτοφ. Και κερδίζει και το φάουλο Βούλγαρος. Θα το σφυρίξει ο κύριος Μούσκος. Και αν κατάλαβα, Άρη, από τις φωνές ήταν παρατηρήσεις του Νικόλου Παπαβασιλείου στο Μουσταφά για να μην κάνει φάουλ σε αυτή την προσπάθεια νωρίτερα. Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι εδώ ακουστικά να πω ότι εμείς είμαστε το τηλεοπτικό μπόξο που κάνουμε την περιγραφή του αγώνα. Είναι ακριβώς στο σημείο που εκτελείται το φάουλ από τον Ζαχαρία Θεοδόρου, δηλαδή σχεδόν στο σημείακι του κόρνερ, όπως είναι η εικόνα σας. Οπότε αντιλαμβάνεστε από πού έφτασαν οι φωνές του Νικόδημου Παπαβασιλείου για τον Μουσταφά. Ένα φάουλ πάλι σε καλό σημείο είναι για την Αγία Νάπα. Πάλι με τον Ζαχαρία Θεοδόρου να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Το σπρέι το οποίο το μάθαμε για τα καλά στο Μουντιάλ πλέον χρησιμοποιείται κατά κόρο σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση του κανόνα η Κύπρος. Για να δούμε εδώ στο 8. Ο Θεοδόρου εκτελεί, όχι με τον καλύτερο τρόπο, Παουλίνιο σε πλάγιο out. Πλάγιο για την Αγία Νάπα που κρατάει κόσμο πάντως μπροστά. Αν και οι δύο στόπερ της, ο Σταθάκης και ο Μαρκόφσκι, έχουν ήδη επιστρέψει στα μετόπισθεν. Ο Φιλ Γκέιτ. Περιμένουμε να εκτελεστεί το πλάγιο. Και αυτό γίνεται τώρα. Παναγιώτο, πάλι ο Φιλ Γκέιτ. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Φούσκο. Και ακόμα πιο πίσω η μπάλα στον Σταθάκη. Η Άναπα που θέλει να βγει στο προσκήνιο. Βγαίνει άμυνα από τον Πίνα. Και φάουλ στη συνέχεια. Φάουλ που έκανε ο Θεοδόρου. Τη φορά ήταν και ο Γιώργος Κοσμά που σηκώθηκε και έκανε παρατηρήσεις από τον πάγκο της Αγίας Νάπας. Μούσκωση στην ηρεμία. Εδώ η μονομαχία Πίνα και Θεοδόρου και το φάουλ στη συνέχεια πάνω στον αμυντικό του Ερμή. Καθαρή φάση νομίζω. Στο ένα το λεπτό. Άρη, το παιχνίδι δεν έχει πιάσει ακόμα ρυθμό. Κυρίως στη μέσα γραμμή παίζουν οι δύο ομάδες. Έχουν έτσι κάποιες προσπάθειες για να φτάσουν στα αντίπαλα καρέ, αλλά νομίζω μέχρι εκεί είμαστε προς το παρόν. Δεν έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν αναλωθεί και πολλοί προπονητές ακόμα σε περισσότερο οδηγίες τακτικής στον αγωνιστικό χώρο. Αναλώνονται περισσότερο σε ατομικές συστάσεις. Από τους γηπεδούχους, ο Νίκη Βασιλείου φώναζε νωρίτερα σε Μωράν και ο Νίλο να μην επιστρέφουν τόσο πίσω για να κρατούν τους αμυντικούς της Αγίας Νάπας ψηλά. Ναι. Από την άλλη ο κύριος Κοσμά φωνάζει και αυτή την ώρα στον Πότσι να κρατά μπάλες στο κέντρο για να βρίσκει επιλογές η ομάδα του όταν βγαίνει μπροστά και κάποιες άλλες ατομικές συστάσεις περισσότερο για μαρκαρίσματα και προσαρμογές των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως υπάρχουν έτσι κάποια παράπονα από τους δύο προπονητές και το είδαμε αυτό και από τις αντιδράσεις τους μέχρι στιγμής στον αγώνα σε κάποιες από τις στιγμές που είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και εδώ υπάρχει το αποτέλεσμα που είπες νωρίτερα για τον ρυθμό της αναμέτρησης που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Σωστά. Παναγιώτοφ για τον Χάμπερ. Υπάρχει offside. Θα το υποδείξει με μικρή καθυστέρηση ο βοηθός, ο Πανίκος Δημητρίου.
Και ενώ υπάρχει παίκτης κάτω κολοκούδια είναι από πλευράς Αγίας Νάπας από την εξέλιξη της προηγούμενης φάσης, οπότε υπάρχει μικρή διακοπή στον αγώνα. Συμπαθεί ο Κολοκούδιας. Το παιχνίδι που επαναρχίζει στο 11ο λεπτό με τον Πίνα. Ο Αζεβέδο πάλι για τον Πίνα. Κρατούνι του Ερμίστα μετόπιστε. Παουλίνιο. Πάλι ο Πίνα. Σαμάρας. Αζεβέδο. Γύρισε και αυτός πιο πίσω. Πήγε να γίνει το λάθος. Πρόλαβε πρώτου Χάμπερ να γυρίσει στον Πίνα και από εκεί για τον Μπογκαντίνοφ. Ο Ερμής που εκ νέου θέλει να ξεκινήσει προσπάθεια. Αλλά είναι αρκετά πίσω, έγινε το λάθος. Ο Κολοκούδιας, ο Χάμπερ, ευκαιρία για το 1-0. Ο Μπογκαντίνοφ, τεράστια απόκρουση. Πέφτει στα πόδια του Χάμπερ και διώχνει προσωρινά. Ο Χάμπερ που επιμένει, η Αγία Νάπα στο προσκήνιο. Σουτ δεν βγαίνει. Ο Θεοδόρου, μεγάλη φάση. Ούτε τώρα οι κόντρες δοκάρι. Απίστευτη φάση. Απίστευτη φάση. Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό. Άλλαξε κάτοχο η μπάλα πάρα πολλές φορές μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Βρήκε και στο δοκάρι και τελικά οι γηπεδούχοι αποσοβούν σχεδόν ένα σίγουρο γκολ με τον Μπογκαντίνοφ να είναι εξοδετερωμένο στην πρώτη. Τεράστια φάση στον αγώνα. Ένα replay θα μας διαφωτίσει. Φοβερή φάση πάντως. Λοιπόν, γκολ δεν υπήρχε βέβαια, δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή, αλλά είχαμε το δοκάρι και 3, 4, 5 προσπάθειες από πλευράς Αγίας Νάπας για να καταφέρουν να αντιστείλουν στα δίχτυα, αναλαμβάνω, του εξοδετερωμένου Μπογκαντίνοφ. Και στην εξέλιξη υπάρχει offside, τι έχει δώσει τώρα, δεν πρόλαβα να δω τι έδωσε ο Μούσκος. Άρη, φάουλ και εγώ νομίζω, είναι κάτω παίκτης του Ερμή, αλλά εν πάση περιπτώσει η μπάλα είναι ούτως ή άλλως για την Αγία Νάπα. Ο Νίλο είναι κάτω και θα σηκωθεί. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε στην προηγούμενη φάση. Κοιτάξτε εδώ, το λάθος από τον Πίνα. Ο Χάμπερ θα περάσει, διώχνει ο Μπογκαντίνοφ χωρίς να κάνει οποιαδήποτε παράβαση. Επιμένει ο Χάμπερ και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι συνεχόμενες φάσεις. Με τον Θεοδόρου, ο Μπογκαντίνοφ κάνει έξοδο. Περνάει η μπάλα. Ο Ουόν, ο Ταραλίδης, το δοκάρι ο Ουόν και πάλι απομακρύνουν. Απίστευτη φάση στο 12-13 για την Αγία Νάπα. Και στην εξέλιξη ήταν το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Μια έξοδος του Μπογκαντίνοφ πέταξε την μπάλα εκτός. Δεν ξέρω αντίδραση από την Αγία Νάπα για την προηγούμενη φάση. Άρη, υπήρχε όταν χάθηκε έτσι μεγάλη ευκαιρία για να μπουν μπροστά στο σκορ. Αναφούσαν μέχρι και γκολ στον Απάνο Τσαγιάς. Το άκουσα γι' αυτό. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν οι παίχτες, αλλά φάνηκε ότι από την πλευρά σου ήταν ο από τον πάγκο της Αγίας Νάπας, ακριβώς. Εντάξει, στη συνέχεια είπε ο κύριος Κοσμά να μπορέσουν να πιέζουν ψηλά, βλέποντας τους αμυντικούς του Ερμή να μην ξεκινούν καλά στο σημερινό παιχνίδι. Φώναξαν να πιέζουν τόσο στον Κολοκούδια όσο και στον Χάμπερ ο κύριος Κοσμά, να πιέζουν ψηλά τους αμυντικούς ώστε να προδιαγράφονται και άλλες φάσεις όπως την προηγούμενη. Για να δούμε εδώ. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Κολοκούδια. Ο Ουόν επιμένει, η φιλοξενούμενη ομάδα, ο Μωράν κράτησε μπάλα και έβγαλε μήνα τελικά. Νεαροί. Ναι, αυτό που λέγαμε είναι η πίεση ψηλά από τους φιλοξενούμενους. Αυτό ζητά ο κύριος Κοσμά. Ενώ ο κύριος Παπασιλείου μέχρι στιγμής δεν είναι ικανοποιημένος συνολικά από την απόδοση της ομάδας του. Ναι. Νωρίτερα, μόλις ήρθε ο Νίλο κοντά του, του φώναξε να παίζει περισσότερο με την μπάλα ώστε να ανεβαίνουν οι παίχτες που βρίσκονται δίπλα του. Ο Ντεαζεβέδο και έδειξε τον Ντεαζεβέδο και τον Μωράν. Όλα αυτά σε μια αναμέτρηση που ξεκίνησε ιδιαίτερα ζεστά για τους φιλοξενούμενους. Μένει να δούμε και γκολ. Και αυτό μπορεί να έρθει σαφώς και από τους γηπεδούχους εφόσον ξεκινήσει αμυδρά και η ομάδα του Ερμή να βγαίνει ψηλά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Ερμής που έχει ένα πλάγιο από τη δεξιά πλευρά με τον Μουσταφά να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Είμαστε στο 15ο λεπτό του αγώνα. Από το 10ο λεπτό και μετά δείχνει ότι θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Εδώ υπάρχει φάουλ του Φιλ Γκέιτ και κάρτα. Για να δούμε αν θα βγάλει κάρτα ο Μούσκος. Φάουλ που έκανε καθαρό πάνω στον Λουίς Μωράν. Παρατηρήσεις. Προς τον παρόν δεν έχουμε δει κάποια κίτρινη κάρτα όσον αφορά τα φάουλ τα οποία έχουν γίνει. Δεν είναι κάτι και το πολύ αντιαθλητικό. Αυτό το φάουλ πάντως σήκωνε κάρτα νομίζω, έτσι όπως άπλωσε το πόδι ο Φιλ Γκέιτ. Και εδώ από άλλη κάμερα
Η μεγάλη φάση Αγίας Νάπας, βλέπετε εδώ ο Ουόνο Ταραλίδη στο δοκάρι, πάρα λίγο αυτογκόλ, γιατί από τον Ταραλίδη μπάλα πήγε πάνω στον Διαζεβέδο και από εκεί στο δοκάρι. Ήταν τρεις παίκτες της Αγίας Νάπας, δεν κατάφεραν ούτε μία φορά από τις πολλές που τους εμφανίστηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα να απειλήσουν, να στείλουν την μπάλα εν πάση περιπτώσει στα δίχτυα. Κεφαλιά, γκολ, να το 1-0. Ανοίγει το σκορ με τον Πίνα ο Ερμής. Εκεί που λέγαμε ότι η Αγία Νάπα είχε τη μεγάλη ευκαιρία, είναι οι γηπεδούχοι που σκοράρουν και ο Πίνα ανοίγει το σκορ στο 16ο λεπτό. Ο ένας εκ των δύο στόπερ του Ερμή έπιασε την κεφαλιά, έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Αγίας Νάπας και κάνει εδώ στο δασάκι το Ερμής Αγία Νάπα 1-0. Έχουμε και ένταση με τον Ταραλίδη και τους παίκτες της Αγίας Νάπας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Εδώ είναι το goal. Κεφαλιά από τον Ντεπίνα. Ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Ντεαζεβέδο. Δεν μπόρεσε. Αθανασίου ευνηδιάστηκε. Νομίζω δεν μπορούσε να κάνει και απολύτως τίποτα. Ο Πίνα σκοράρει, ο Ερμής ανοίγει το σκορ στο δασάκι 1-0 απέναντι στην ομάδα της Αγίας Νάπας. Είχαμε και μια ψιλοένταση συνέχεια με τα Ραλίδη και παίκτες της Αγίας Νάπας. Νομίζω έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Άρα εκεί που λέγαμε ότι η Αγία Νάπα είχε ευκαιρία, ήρθε το γκολ του Ερμή για να αλλάξει τα δεδομένα πλέον στο παιχνίδι. Στην πρώτη στιγμένη μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, Σάλκη, με πολυκοσμία μπροστά από τον Αθανασίου. Ναι, σωστό αυτό. Και αφότι νομίζω πως δεν είδαν τα δύο μπακ του Ερμή που βρέθηκαν ψηλά. Τόσο ο Ουόν όσο και ο Ντεπίνα ήταν ακάλυπτοι αν δεις ξανά την φάση, Σάλκη. Και δρομολογήθηκε το 1-0. Και ευνηδιάστηκε και ο Αθανασίου, διότι εκεί που ήταν ο Πίνα δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, απλά είδε την μπάλα να περνάει στην. Χτύπησε στο κεφάλι του και πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα της Αγίας Νάπας. Οπότε δεν μπόρεσε ούτε ο ίδιος ο Αθανασίου να αντιδράσει σε αυτό το γκολ του Ερμή. Πάντως έρχεται κόντρα στην ροή του αγώνα αυτό το γκολ. Ο Ερμής με την πρώτη ουσιαστικά φάση του κόντρα στον Αθανασίου βρήκε δύο προς τα αντίπαλα δίχτυα και έτσι ξεκινά πλέον με πλεονέκτημα αυτό το 1-0 κόντρα στους φιλοξενούμενους. Λοιπόν, στο 17 έχει ανοίξει το σκορ ο Ερμής που έχει πλέον ψυχολογία. Θέλει να κυνηγήσει κάτι περισσότερο αφού είμαστε πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Το 1-0 δεν διασφαλίζει απολύτως τίποτα. Ο Χάμπερ με τον Ουόν. Ο Χάμπερ, ο σκόρερ, ο Ντεπίνα πίσω για τον Μπογκαντίνοφ. Πάλι ο Ντεπίνα. Έγινε το λάθος, ο Ψιάνος. Μπάλα που πήγε για τον Πότσι, τον Αργεντίνο και από εκεί στον Μπογκαντίνοφ. Και γρήγορα αυτός για τον Μουσταφά. Πάει ο Κολοκούδιας να πιέσει. Μωράν. Παουλίνιο. Πάλι ο Λουις Μωράν. Ταραλίδης, Πίνα, Σαμάρας, ο Μωράν, Αζεβέδο, οι κόντρες, έγινε το λάθος, ο Σταθάκης, καλού κακού για τον Αθανασίου. Ερμήσαν πάρει την νίκη σήμερα, ανεβαίνει σε διψήφιο αριθμό πόντων, πάει στους 10. Και ψυχολογικά αυτό σίγουρα λέει κάποια πράγματα. Ο Λοκούδιας, ο Ταραλίδης πήρε. Ντεαζεβέδο. Έγινε το λάθος. Πήραν οι φιλοξενούμενοι. Χαπέρ. Θεοδόρου. Κοντά ο Φιλ Γκέιτ προτίμησε να γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Βούλγαρο, τον Βασίλ Παναγιώτοφ. Θεοδόρου, εκ νέου, έχει χώρο εκεί για να πλησιάσει προς την εστία του Μποκατίνοφ, αλλά το σούτ είναι κάκιστο. Υπήρχε θέμα για να απειλήσει την εστία του Ερμή.